Καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι αυτά τα αποτελέσματα που θα σας δώσω αφορούν στα γενικά λύκεια, στο Εσπερινό και στα ΕΠΑΛ ομάδα Β, γιατί τα ΕΠΑΛ ομάδα Α θα έχουμε τα γραπτά από την Αθήνα απόψε. Θα έχουμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά όπως συνήθως. Η μόχθη των παιδιών, ο κόπος τους, ο κόπος της οικογένειας, η δουλειά του σχολείου έχουν πάλι μια πολύ καλή κατάληξη. Έχουμε έρθει έκτη πανελλαδικά στο μέσο όρο επίδοσης. Πρώτη είναι η Β' Αθήνας με μέσο όρο επίδοσης 13,41. Ακολουθεί η Πρέβεζα με 13,39. Η Λάρισα με 13,34. Η Θεσπρωτεία με 13,32. Η Λακωνία με 13,29 και εμείς με 13,15 μέσο όρο. Οι αριστούχοι μας κυμαίνονται, δηλαδή παιδιά τα οποία έγραψαν από 18,1 μέχρι 20, κυμαίνονται σε ένα ποσοστό 15,21. Είναι ελαφρά πεσμένο σε σχέση με το περισσινό 16,16 που είχαμε. Και είναι αυξημένο το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν από 0 μέχρι 10. Δηλαδή είναι ένα ποσοστό της τάξης του 36,92 νομίζω, να είμαι ακριβής, 36,39. Και το περσινό ήταν 32,94%. Από μια εικόνα, μια ματιά που έχω ρίξει στις βαθμολογίες, παρά το ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε με τη φυσική και τα μαθηματικά, εν τούτης και τα αρχαία της θεωρητικής είχαν απώλειες εντός εισαγωγικών μονάδων. Δηλαδή και εκεί κάπου η πλειοψηφία των μαθητών φάνηκε ότι δυσκολεύτηκε στο μάθημα να αποδώσει. Οι αριστούχοι μας έχουν καταγάγει, γερά να είναι τα παιδιά μας και συγχαρητήρια πολλά σε όλα βέβαια τα παιδιά, έχουν καταγάγει υψηλές βαθμολογίες. Πρώτος, την υψηλότερη βαθμολογία στο βαθμό πρόσβασης την έχει ο μαθητής Πάτρας Ραφαήλ από το τρίτο ΓΕΛ με βαθμό πρόσβασης 19,73. Στη συνέχεια είναι η μαθήτρια του ΓΕΛ Καλαμωτής Φραγκούλη Άννα με βαθμό πρόσβασης 19,43. Από το πρώτο ΓΕΛ είναι ο Καλίτσης Κωνσταντίνος με 19,33. Από το ΓΕΛ Βροντάδου είναι η Ζανίκου η Ευανθία με 19,20. Και από το δεύτερο ΓΕΛ έχουμε έναν μαθητή που έδωσε, είναι για δεύτερη φορά και για να πάρει καλύτερη βαθμολογία, ο Χατζηχριστοδούλου Νικόλαος με 19,23. Και μαθήτρια εφετινή είναι η Λεβεντούρη Αριστέα με 18,95. Στην Καλλιμασιά πρότευσε η Κολιάρου Ευαγγελία με 18,88. Στα Καρδάμιλα η Μαυρομάτη Δέσποινα με 17,42. Και από τη Βολισσό η Πλακίδα η Αγγελική με 16,45. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, έτσι από ένα σχολείο περιφερειακό μικρό. Τώρα ακολουθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών, που τα παιδιά ουσιαστικά με δική τους ευθύνη θα τα δηλώσουν. Έχει γίνει η προεργασία από το ΚΕΣΥΠ και την κυρία Λουκάκη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στα σχολεία, ενημερώθηκαν οι μαθητές. Η εποπτεία των σχολείων και η εποπτεία της δευτεροβάθμιας είναι να ελέγξουμε να μην μείνει μηχανογραφικό που δεν θα έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή του, να μην έχουμε προβλήματα και εμείς θα το ελέγξουμε. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη με τους διευθυντές. Εξάλλου και το Υπουργείο έστειλε εχθές ένα έγγραφο σχετικό που επισημαίνει αυτή την ανάγκη και μάλιστα επί αμοιβή των συναδέλφων των επιτροπών που θα ασχοληθούν ανασχολείο με αυτή τη διαδικασία και πιστεύουμε όλα να πάνε καλά μέχρι τις αρχές του Ιουλίου που θα είναι τα μηχανογραφικά. Παράλληλα είναι η διαδικασία με τις σχολές τις ναυτικές μέχρι 9 Ιουλίου που εκεί θα υποβληθούν στις σχολές τα σχετικά παραστατικά και οι αιτήσεις. Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αν κάποιο παιδί δεν είχε δηλώσει στρατιωτικές σχολές στην αρχή, μπορεί να τις δηλώσει τώρα και να συμμετάσχει και στα αθλήματα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα και αποκλεισμό. Αυτά είναι τα δικά μας τα δεδομένα. Τώρα να δούμε, περιμένουμε σε ποιες σχολές έχουν περάσει τα παιδιά. Και κατά πόσο δηλαδή η όλη κατάσταση θα επηρεάσει παραμονή περισσότερο προς στοιχείο για το λεγόμενο πέμπτο πεδίο, σχολές του πέμπτου πεδίου ή τα παιδιά μας θα ανοίξουν τα φτερά τους και εκτός του νομού μας. Με βάση τα στοιχεία, έτσι, οι βάσεις πώς βλέπετε να κινηθούν?
Από άλλα στοιχεία που έχουμε από δευτεροβάθμιες, μάλλον θα ανεβούν ελαφρά. Δηλαδή, οι σχολές υψηλής ζήτησης θα έχουν πάλι τσιμπημένες βάσεις. Τον τελευταίο καιρό, μέσα από διάφορα στοιχεία από τα κέντρα, από τα ΚΕΣΥΠ, παρατηρείται μία απομάκρυνση πια των παιδιών από τις διδασκαλικές σχολές. Κατά βάση, μία στροφή περισσότερο προς τις φιλοσοφικές σχολές όσον αφορά τον τομέα των εκπαιδευτικών, για την θεωρητική λέω περισσότερο κατεύθυνση, και αρχίζουν να προσανατολίζονται όχι στις υψηλές ιατρικές σχολές περισσότερο, αλλά σε οδοντιατρικές, διατροφική, νοσηλευτική και μέσω βιολογίας, αν κάποιοι ενδιαφέρονται για να μπουν στον κλάδο της ιατρικής από δεύτερη, κατά κάποιον τρόπο εντός εισαγωγικών, δίοδο ή πόρτα. Αρχίζουν να σκέφτονται δηλαδή πιο εκλογικευμένα, πιο ρεαλιστικά και πιο πρακτικά και πιο κοντά στα θέλω τους περισσότερο. Κυρία Βυσίδου, στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν ή οι βαθμοί τους δεν ήταν αυτοί που περιμέναμε και είχαμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις φέτος ιδίως, τι έχετε να πείτε? Θα υπάρξουν σχολές που θα έχουμε βουτιά στις βάσεις. Είπαμε οι σχολές υψηλής ζήτησης θεωρώ ότι θα έχουν βάση, θα ανεβεί η βάση τους. Ας πούμε είχαμε μαθήτρια του, νομίζω του τρίτου ΓΕΛ, που έγραψε 18,6 έκθεση και η άλλη βαθμίτσα είναι από 19,3. Είναι η Πιπίδη Κορνηλία. Το έτσι μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν από τους μαθητές της θεωρητικής που σε όλα τα μαθήματα είχε άριστη επίδοση το παιδί. Αυτό το παιδί δεν θα κινδυνεύσει να χτυπήσει την πρώτη σχολή της νομικής για παράδειγμα. Δηλαδή τέτοιοι μαθητές, τέτοιες βαθμολογίες, τις σχολές οι οποίες είναι σε μεγάλη ζήτηση, αυξημένη ζήτηση, οπωσδήποτε θα τις κρατήσουν σε ψηλά επίπεδα. Οι σχολές που κυμαίνονται από 15.000 μόρια και κάτω, εκεί θεωρώ ότι οι βάσεις θα πέσουν, γιατί θα συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που δεν έγραψαν καλά φυσική και μαθηματικά ή που δεν κατάφεραν να γράψουν καλά στα αρχαία. Μια άλλη ακόμα παρατήρηση θα τα πούμε και όταν θα βγουν οι σχολές, και το λέω από τώρα, δεν υπάρχει λόγος να επικρατήσει πανικός. Να μην στραφούν σε ιδιωτικές σχολές που απλά θα είναι συνέχεια της οικονομικής αφέμαξης που έχουν τώρα υποστεί και θα είναι και άγονη επαγγελματικά αυτή η επιλογή. Να σκεφτούν ψύχραμα και λογικά και επίσης πάντα η ζωή δίνει ευκαιρίες, αρκεί να είναι οι επιλογές οι κατάλληλες και οι σωστές κάθε φορά. Και οι γονείς να μην πανικοβληθούν και επηρεάσουν τα παιδιά τους, γιατί εμφανίζονται στα ζρήμας και τα σοδούς διάφοροι εντός εισαγωγικών ειδικοί και δοκισίσοφοι, οι οποίοι ο καθένας λέει τη δική του συνταγή και θεωρεί ότι είναι και αυτή η σοφία του κόσμου. Και παρασύρονται παιδιά σε εσφαλμένες επιλογές. Το γραφείο του ΚΕΣΥΠ είναι ανοιχτό στις δευτεροβάθμιες, είναι στη διάθεση όποιου θέλει συμβουλή, ακόμα και για συμπλήρωση μηχανογραφικού, όπως επίσης απαραίτητα, και δεν χρειάζεται να το πω, είναι δηλαδή αυτονόητο, ότι και τα λύκεια είναι στη διάθεση των μαθητών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, να τους βοηθήσουν. Όσον αφορά το 10% η υποβολή μηχανογραφικών γίνεται τώρα, την περίοδο, ναι, μαζί. Ναι. Τώρα θα γίνει. Το εθελοντικό φροντιστήριο πώς θα πήγε, τι ήταν παρουσία? Θα τα δούμε τα στοιχεία. Και εγώ είμαι περίεργη να δω, επειδή σημαντικός αριθμός μαθητών πέρασε από εκεί, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να πήγε καλά. Θα κοιτάξω τα στοιχεία να κάνω παραβολή. Θα μας έρθουν ήρθαν οι μηχανογραφικές, αύριο θα τελειώσει όλη η διαδικασία και θέλω να κάνω αυτή την παραβολή γιατί θα δημοσιοποιήσουμε στοιχεία. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει καλή δουλειά και εκεί. Επειδή είναι σημαντικός ο αριθμός των μαθητών και επειδή έχουμε σημαντικό αριθμό παραπάνω από το 1 τρίτο των υποψηφίων μας, έχουν γράψει από 15,1 μέχρι 20. Και ξέρουμε ότι πήγαιναν πολλά παιδιά εκεί, οπότε θεωρώ και ευελπιστώ ότι και εκεί θα έχουμε καλή επίδοση και θα έχει, καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική δυναμική αυτό. Και φαίνεται και η Καλαμωτή, νομίζω, και άλλες χρονιές έχει να παρουσιάσει, ναι, υψηλή, ναι, βαθμολογία. Και το ευτύχημα είναι και η Βολισσός, έτσι. Ναι. Και Ψαρά, Ιούσες. Εντάξει, εκεί επιβιώσαμε. Και είναι καμιά φορά είναι και η χρονιά πώς θα πέσει, δηλαδή μπορεί, ναι, πάντα. Ναι, είναι και ο δάσκαλος, είναι και η χρονιά, είναι οι συγκυρίες, είναι τα θέματα, είναι η περιραίουσα κατάσταση. Υπάρχουν παιδιά που ενδεχόμενα θέλουν να περάσουν σε σχολές άλλες και για άλλους λόγους υποκειμενικούς, οικογενειακούς δεν μπορούν να δηλώσουν. Δυστυχώς το σχολείο δεν λειτουργεί μέσα σε στεγανά ή ευτυχώς.